Και θα πάμε πολύ σύντομα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, από την τελευταία φορά. Πολύ γρήγορα. Λιγότερο από μήνα. Σε λιγότερο από μήνα, στον ίδιο προσκεκλημένο, εκλεκτό, τον κύριο Γιώργο Σιδέρη, που είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Είναι υποδηλωτικό αυτό, δηλαδή το ότι επιστρέφουμε σε ζητήματα τέτοιου τύπου, σε ζητήματα που σχετίζονται, θέλω να πω, με το ΕΚΑΒ. Είναι όχι υποδηλωτικό, από εμονή μας. Όχι, είναι υποδηλωτικό. Κάποιες παθογένειες. Κάτι γίνεται πολύ λάθος και δεν θέλω να αναφερθώ. Έλεγα πριν ότι δεν το πιστεύω ότι μπορεί να συνέβη, ας πούμε, το ένα περιστατικό που είναι ευρύτατα γνωστό, φίλες και φίλοι, να αναφέρουμε αυτή τη συμπεριφορά του ΕΚΑΒ που αντί να μεταφέρει έναν ασθενή σε μονάδα υγείας, τι έκανε, κάλεσε την αστυνομία διότι δεν είχε χαρτιά, ήταν αλλοδαπός. Ναι. Ναι, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Από και το πότε, άλλο δηλαδή, περιστατικό. Το άλλο περιστατικό είναι παρόμοια με τα προηγούμενα. Ναι, αυτό στη Θάσο, όπου επί Ματέου αναμενόταν ασθενοφόρο. Κύριε Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ανάλογη συζήτηση είχαμε κάνει. Σχετικά δηλαδή με αυτή την αδυναμία του ΕΚΑΒ να ανταποκριθεί. Εδώ βέβαια έχουμε και μια ιδιάζουσα συμπεριφορά που διασωστών που ευτυχώς αποκαλύφθηκε εκ των έσω, και αυτό είναι υποδηλωτικό του ότι υπάρχουν αντιστάσεις στο κακό. Ναι, γιατί θα μπορούσε, να γίνει κάλυψη. Βέβαια. Ή να το καταγγείλει ο ίδιος ο άνθρωπος που το υπέστη και να λένε, έλα τώρα σιγά θα του δώσουμε σημασία. Συγγνώμη κύριε Σιδέρη για τη διακοπή. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Είναι όντως ένα περιστατικό το οποίο με ενωπέστηκε τις μνήμες από το πολύ μικρό ναυάγιο στα νυχτά της Πύλου. Μας συγκλώνησε γιατί ξέρετε, γνωστοποιήθηκε στην Ομοσπονδία από συναδέλφους. Μια απαράδεκτη κατηγορία συμπεριφορά σε σχέση με τη διακομιδή ασθενών από κέντρο υγείας προς νοσοκομείο. Λόγω του ότι ο ασθενής ήταν αλλοδαπός χωρίς άμπια και χαρτιά. Και αυτός ήταν ο λόγος για να καθυστερήσει η διακομιδή, επειδή θεωρήθηκε σκόπιμο ότι πρέπει να ενημερωθεί η αστυνομία. Και εμείς, ξέρετε, πολλά χρόνια τώρα, όλοι οι συνάδελφοι, κάθε ανθρώπινη ζωή ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκεύματος, φυλής, φύλου, οικονομικής κατάστασης την αντιμετωπίζουμε ίδια και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Αλλά με αφορμή αυτό το περιστατικό υπάρχουν δύο ζητήματα που κατά τη γνώμη μας είναι σοβαρά. Το πρώτο είναι πως καλλιεργείται σκόπιμα από την κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πως αν δεν ειδοποιείται η αστυνομία σε τέτοιες περιπτώσεις τότε οι υγειονομικοί μπορεί να διωχθούν ποινικά σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση παράνομων μεταναστών. Μα είναι δυνατόν τώρα τα ΕΚΑΒ να μπαίνουμε στη διαδικασία της διακίνησης. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς τουλάχιστον αυτό το κάλεσμα κάνουμε στους συνάδελφους μας, είναι ότι κανένας συνάδελφός μας να μην δεχτεί και δεν πρόκειται να δεχτεί να καταδίδει στην αστυνομία κατατρεγμένους. Καταδότες βέβαια υπήρχαν και υπάρχουν, κάποιοι είναι και στη Βουλή, αν μου επιτρέπετε, ένα πολιτικό σχόλιο πλέον. Και το λέω γιατί πέρα από τη διερεύνηση αυτή την άμεση του περιστατικού χρειάζεται να μην ξεχάσουμε το στοιχειώδη. Ότι δηλαδή όταν ένας άνθρωπος κινδυνεύει η ζωή του δεν υπάρχει και δεν χωράει σε αυτό τουλάχιστον από τους υγειονομικούς καμία καθυστέρηση για τη διεκπεραίωση είτε της διακομιδής είτε της περίθαλψης είτε της νοσηλείας επειδή αυτός ο άνθρωπος έτυχε να μην έχει χαρτιά. Θέλω να θυμηθούμε μαζί την περίπτωση του Ζακ που δέχθηκε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να μπει χειροπαιδεμένος. Ναι, σας είπα. Υπάρχει ένας κανιβαλισμός ο οποίος καλλιεργείται από τις κυβερνήσεις, τα υπουργεία, την αστυνομία και οι οποίοι καταλήγουν σε αυτά τα περιστατικά που κατά τη γνώμη μας είναι τρισάθλια, ρατσιστικά και απάνθρωπα. Για το άλλο όμως θέμα που μου θέτατε, το θέμα του ΕΚΑΒ. Είχαμε κάνει πρόσφατα μια συζήτηση. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια, αλλά επειδή υπάρχει. Αναγκαστικά θα τα ξαναπούμε. Δεν πειράζει όμως. Θερινή σεζόν μπροστά. Και είχαμε αυτό άλλο ένα τραγικό περιστατικό. Αυτό στη Θάσο εχθές, μετά την ΚΟ, τη Νέα Μάκρη. Εμείς κρούμε τον κόνδυνο από κινδύνου σε σχέση με την κατάσταση των νησιών. Είχε γράψει, ξέρετε, ένα συνάδελφό μα σε ένα μέσο κοινωνική δικτύωση. Ότι μια ανθρώπινη ζωή αξίζει πάρα πολύ περισσότερο από την πληρότητα ενός τουριστικού καταλήμματος. Και το λέω αυτό γιατί, κοιτάξτε, μόνο τις τελευταίες 15 μέρες έχουμε απανωτά περιστατικά. Πέρα από το ΕΚΑΒ, έχουμε
το περιστατικό στη Λίμνο που ένας πατέρας πλήρωσε 5.000 ευρώ για αεροδιακομιδή στη Θεσσαλονίκη επειδή το παιδάκι του δεν μπορούσε να χειρουργηθεί εντός πενθυμέρου επειδή δεν υπήρχαν αισιολόγους. Έχουμε τις καταγγελίες αυτή την περίοδο από το νησί της Σύρου που δεν υπάρχει ειδικός χειρουργός και βάζουν ειδικευόμενους άλλων δικοτήτων να εφημερεύσουν. Έχουμε περιστατικά στο Ρέθυμνο που η Γενική Εφημερία χωρίς ειδικευτολόγο. Έχουμε περιστατικά στην ΚΟΠΟ ένας καρδιολόγος καλύπτει 25 μέρες συνεχόμενες στην καρδιολογική κλινική. Έχουμε την Κάλυμνο που υπάρχει ένας ακτινολόγος σε όλο το νησί. Αυτό το λέω γιατί την ίδια ώρα έχουμε ένα απαράδεκτο έγγραφο που δόθηκε ως κατεύθυνση, ως οδηγία, ως εντολή για την πρώτη υγειονομική περιφέρεια και ουσιαστικά απειλεί συναδέλφους για να προσφέρουν υπηρεσίες σε έναν ιδιωτικό φορέα. Δηλαδή, σπάρθηκε ένα την πρώτη ΙΠΕ, η οποία δεσμεύει τρεις παιδιάτρους, έναν γενικό γιατρό, 8 νοσηλευτές και ένα μάγειρα, νοσοκομείο και κέντρο υγείας αυτοί οι συνάδελφοι, για να πάνε να στελεχώσουν την παιδική κατασκήνωση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Αυλώνα. Και μάλιστα αυτό το προκλητικό έγγραφο επικαλείται το άρθρο 21 του Συντάγματος που προβλέπει ότι το κράτος πρέπει να μεριμνά την υγεία των πολιτών. Δηλαδή παίρνει, καταλαβαίνετε, αποδομές που χρειάζονται σε κόσμο για να τις πάρει κριτικό. Ωραία, αυτή η λογική παίρνω από εδώ για να καλύψω μια τρύπα αλλού και ανοίγω άλλες 10 τρύπες είναι μια πολιτική που τη ζούμε χρόνια, τη βιώνουμε χρόνια και θα συνεχιστεί. Εμείς λοιπόν αυτά τα ζητήματα που βάλαμε σε σχέση με την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, τις προσλήψεις που πρέπει να γίνουν, τις μονιμοποιήσεις που πρέπει να γίνουν, είναι θέματα που είναι κάθε άλλο παρά επίκαιρα το τελευταίο διάστημα. Θα ζητήσετε συνάντηση με την καινούργια ηγεσία του Υπουργείου? Θα ζητήσουμε συνάντηση όπως ζητάμε με όλες τις ηγεσίες των Υπουργείων. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, το νέο κυβερνητικό σχήμα και στην υγεία φαίνεται ότι έχει όλα τα προσόντα για να αναδειχθεί σε χειρότερο από το προηγούμενο. Γιατί είναι ένα σχήμα το οποίο είναι γνωστό για το αντιλαϊκό του έργο και αν μου επιτρέπετε είναι και ένα σχήμα έτοιμο για ειδικές αποστολές. Σας θυμίζω ότι υπουργός υγείας είναι ο κ. Χρυσοχοΐδης που έχει δώσει ας πούμε δείγματα γραφής στο Υπουργείο Διεύθυνσης και μετέπειτα προστασίας του πολίτη. Είναι αυτός που δεν είχε διαβάσει το πρώτο μνημόνιο, αλλά το ψήφισε. Ψήφισε και το δεύτερο και το τρίτο. Ελπίζουμε τα ζητήματα της υγείας να τα διαβάζει τουλάχιστον. Μάλιστα. Κύριε Σιδέρη. Και είναι. ίσως είναι λίγο έτσι. Και μπορεί να ακούγεται παράξενο αυτό που λέει. Έχουμε την κυρία Αγάπη Δάκη, η οποία πέρασε την Επιτροπή Ασυρινών Δευτών Ανηλίκων στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και έχουμε και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, το οποίο με μία πρόταση θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως εξαγγελίες που αφορούν λίγα, για λίγους και για λίγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιδέρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.